μένω στην Κούβα σχεδόν 30 χρόνια. Γιατί? Γιατί μένω στη χώρα της αξιοπρέπειας, στη χώρα του μηδέν αναλφαβητισμού, στη χώρα που δεν υπάρχει μικρό παιδάκι να ζητιανεύει, στη χώρα που 69% είναι πανεπιστημιακής μόρφωσης και η γυναίκα 72% συμμετέχει από υπουργός μέχρι και στρατηγίνα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γιατί νιώθω περήφανος. Γιατί είναι η χώρα της αξιοπρέπειας. Σε αυτή τη χώρα που κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να κρατήσουμε την επανάσταση και τον σοσιαλισμό. Γιατί μετά από αυτό τελείωσε ο σοσιαλισμός. Δεν υπάρχει σοσιαλισμός μετά. Η Κούβα είναι ο σοσιαλισμός. Γιατί έβαλε τις γερές βάσεις αυτός ο μεγάλος, ο μεγάλος ο κουμαντάντε, ο Φιντέλ Κάστρο. Γι' αυτό είμαι στην Κούβα. Τώρα, ας πούμε και κάτι τελείως διαφορετικό. Μια και είσαι από το χώρο που τα έδωσα όλα για αυτό το χώρο. Αλλά με στεναχώρησε ο Αλέξης. Πήγε και έδωσε 37,5 δισεκατομμύρια. Δεν έπρεπε να το κάνει. Όμως εξακολουθώ να είμαι με τον Αλέξη και θα είμαι μαζί του. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Γιατί ο ελληνικός λαός περνάει τρομερές άσχημες στιγμές. Και πρέπει όλος ο κόσμος πλέον να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη. Μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά και ο Αλέξης έχει όμως και αυτός να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να πούμε δύο λέξεις που ξεκίνησε τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει στην Κούβα να βγάλει μπροστά όλες τις αλήθειες. Γιατί έχουν γεμίσει τον κόσμο ψέματα ότι εδώ είναι δικτατούρα, δικτακτορία στην Κούβα. Ότι ό,τι χειρότερο υπάρχει εδώ είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Εδώ πέρα έχει το καλύτερο οικογενειακό δίκαιο του κόσμου. Δεν υπάρχει τέτοιο δίκαιο σαν και αυτό της Κούβας. Και εσείς που κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, θα πρέπει να συνεχίσετε να έρχεστε